Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Specialist. Απόψε έχουμε ακόμα ένα quick trick. Τις περισσότερες των περιπτώσεων όταν θα αγοράσουμε λάδια αυτομάτου κυβωτίου, λάδια διαφορικών, λάδια ενδιάμεσων κυβωτίων, οτιδήποτε, δεν έχουν κάποιο τρόπο ώστε να τα βάλουμε, γιατί συνήθως οι τάπες είναι στο πλάι, είναι ψηλά, είναι σε δύσκολα σημεία. Ακόμα και αν πάρουμε τις βαλβολίνες, το gearbox oil το οποίο έχει το στόμιο, είναι δύσκολο το δοχείο να στρίψει, να πιέσουμε κτλ. Πώς μπορούμε να βάλουμε τα λάδια στο αυτόματο κυβώτιο με πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να κάνουμε χαμό. Αυτό είναι ένα λάδι αυτομάτου, είναι ένα λάδι διάμεσου και διαφορικού της BMW, το οποίο είναι ένα δοχείο, ανοίγει το καπάκι και δεν έχει τίποτα μέσα. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Βγάζουμε το καπάκι και με μία σγρόμπια ανοίγουμε μια τρύπα. Περνάμε της ανάλογης διαμέτρου το σωληνάκι ώστε να πηγαίνει όσο πιο σφιχτά γίνεται. Και εδώ στο πλάι ή στο λαιμό δημιουργούμε ακόμα μια τρύπα με ένα κατσαβίδι σχετικά μικρό, ώστε να χωράει πάλι σφιχτά το πιστολάκι του αέρα, του κομπρισέρ του αέρα. Θα εφαρμόσουμε εμείς το σωληνάκι στην τρύπα πλήρωσης του σασμάν του διαφορικού, ό,τι είναι αυτό. Έτσι, βλέπετε. Θα βάλουμε μέσα το πιστόλι του αέρα και θα ασκήσουμε πίεση στο δοχείο, χαμηλή πίεση όμως, δεν θα πατήσουμε τέρμα, και θα σκάσει. Και θα δούμε ότι θα αρχίσει να ανεβαίνει. Γιατί δεν ανεβαίνει? Μήπως το έχω κατεβάσει κάτω? Για να δούμε τώρα. Ανεβαίνει, όπως βλέπετε. Βλέπετε το δοχείο που γεμίζει. Ωραία. Έχει σχεδίο να αδειάσει. Θα βάλουμε λίγο πιο μέσα το σωληνάκι. Εκεί συνεχίζουμε. Το λάδι πάει μέσα, αθόρυβα. Χωρίς να κάνουμε κανένα είδος και πόσο βαθιά είναι. Όπως βλέπετε, όλη η συναρμογή του σωληνάκι στο καπάκι, αυτά είναι αρκετά σφιχτή. Όσο πιο σφιχτή είναι, δεν έχουμε διαρροές αέρα και ταξιδεύει πιο γρήγορα το λάδι. Να βάλουμε μέσα και το πιστόλι του αέρα. Αρχίζει και τρέχει. Πάει να πει ότι έχει γεμίσει. Αυτό ήταν ένα ακόμα. Το μπουκάλι είναι άδειο. Αυτό ήταν ένα ακόμα quick trick. Ευχαριστώ πάρα πολύ.